Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μήνυματα αισιοδοξίας και σταθερότητας για την προσέλκυση νέων επενδυτών στέλνουν οι Έλληνες αξιωματούχοι στο Capital Link Forum που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεθάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά η επιδίωξη της ελληνικής πλευράς είναι να δείξει στα διεθνή ότα ότι πλέον η Ελλάδα έχει αλλάξει έναν ασυντελεαστικό επενδυτικό προορισμό και ουσιαστικά να περάσει από το κομμάτι των μνημονίων στο κομμάτι της ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι το Φλεβάρι θα ξεκαθαρίσει εικόνα για το ελληνικό χρέος και για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Ενώ ταυτόχρονα όλη η πολιτική ηγεσία προετοιμάζεται για την μεταμνημονιακή εποχή, ουσιαστικά για το τι θα γίνει από το καλοκαίρι του 2018 και μετά. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να πούν και οι υψηλόβαθμοι υπουργοί, είναι και η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Τσακαλώτος στην Αίγρο και αυτή τη στιγμή, είναι να προσαρτήσουν, να δώσουν το μήνυμα ότι αξίζει κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι και το νόημα του φόρουμ. Η Ελλάδα ηγεί της ευκαιρίας, είπε ο ακριβώς. Να δείξουν την εικόνα ότι πλέον είναι ένας επενδυτικός ο προορισμός, ότι αντικειμενικά χαμηλές αποτιμήσεις είναι δέλεαρ για τους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα έχει αρχίσει και ομαλοποιείται το επενδυτικό περιβάλλον. Είτε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι των τραπεζών, είτε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της φορολογίας, είτε αυτό έχει να κάνει ευρύτερα με το ότι οι επενδυτές δεν κινδυνεύουν βάζοντας τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια μένει και να αποδεχτεί, γιατί καλά μπορεί να τα λέει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν αυξάνει κάθε τρεις και λίγο τους φόρους ή αλλάζει το φορολογικό καθεστώς, αυτό είναι κάτι που σίγουρα αποθαρρύνει τους υποψήφιους επενδυτές. Και βέβαια, σε αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σταθερότητα, χρειάζεται μια ηρεμία. Δεν αρκεί να τα λέει σε κάποιο φόρουμ στην Νέα Υόρκη. Έχει νόημα να τα δεις και στην πραγματικότητα, να δείξει δηλαδή ότι υπάρχει ένα χρονικό ορίζοντα χωρίς μεγάλες αλλαγές, χωρίς την αύξηση της φορολογίας και με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι επενδυτές, όπως για παράδειγμα η επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης και η εξάλληψη της πολυνομίας. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα περιλαμβάνεται και στις μεταρρυθμίσεις, αρκετές από τις οποίες καλείται να υπογράψει και τα προαπαιτούμενα που έχει να εκπληρώσει η ελληνική πλευρά με βάση και την τρίτη αξιολόγηση, και σίγουρα θα είναι στο τραπέζι των δανειστών και για την τέταρτη και κρίσιμη τελευταία αξιολόγηση τουλάχιστον αυτού του μνημονίου. Πάντως, η επιδίωξη των και τις ελεγχόν της κυβέρνησης είναι να δώσουν αυτό το κεντρικό μήνυμα, να δημιουργήσουν το δικό τους success story, βέβαια, ώστε το 2018 να είναι μια χρονιά ανάπτυξης και επενδύσεων, κάτι που ούτως ή άλλως το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ελληνική οικονομία.